υποχρέωση να ενεργεί και να εκτελεί τις εντολές δικαστικής αρχής κατά τον προσφορότερο τρόπο. Εκρίθη και κατά αν θέλετε την άποψή μου, μάλλον καλώς εκρίθη, ότι αν αυτό το ένταλμα εκτελεί το χθες το απόγευμα, δεδομένης μάλιστα της πιθανολογούμενης και προφανούς εκ του αποτελέσματος αντίδραση των κατοίκων, θα γινόταν μακελιό. Κρίθηκε λοιπόν ότι το σωστό είναι να εθνιδιαστούν οι υπόδικοι και ορθώς εθνιδιάστηκαν. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι αποφύγατε τη συνέχεια, έτσι, η οποία είναι ασυνείδηση, όπως είπαμε, γιατί ούτε εσείς ούτε εγώ θυμάμαι τόσα χρόνια άλλη τέτοια περίπτωση. Οφείλω να σας πω ότι εγώ δεν θα μπορούσα, αλλά δεν ρωτήθηκα κιόλα, δηλαδή, αλλά δεν θα μπορούσα και να προβλέψω ότι κάτοικοι μια κοινότητα θα εισέβαλαν σε αστυνομικό τμήμα. Αυτό είναι έξω από τη δική μου λογική και έξω από τα όρια του νόμου. Έχουν όμως φτάσει στα όρια, στα άκρα εκεί, κύριε Υπουργέ, τα πράγματα δυστυχώς. Πάντως, θα μου επιτρέψετε πάλι να σας πω το εξής: το είχα πει και τότε πηγαίνοντας στις σπουδές. Ο νόμος θα εφαρμοστεί. Εάν οποιαδήποτε κοινότητα, χωριό ή κομμόπολη στην Ελλάδα έχει την εντύπωση ότι μπορεί να μετατραπεί σε γαλατικό χωριό και να εφαρμόσει δικό του σύνταγμα, δικό του δίκαιο και την αυτοδικία ως κανόνα ζωής, αυτό δεν πρόκειται να περάσει. Εξηγημένες κουβέντες. Δεν πρόκειται να περάσει. Καλώς. Ευχαριστούμε, κύριε.